Τα φαινόμενα απατούν συνηθίζει να λέει ο λαός, αλλά στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε ότι όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα λεγόμενα απατούν καμιά φορά. Τι σχέση λοιπόν μπορεί να έχει μία διάσωση, ένας χωρισμός, μία παράδοση δέματος με μία δολοφονία ενός μικρού παιδιού? Μείνετε μαζί μου, γιατί στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την αληθινή ιστορία της δολοφονίας του William Starchfield. Και μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί εσείς στο τέλος θα δώσετε τον τίτλο στην ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με αυτήν την ιστορία. Εσείς κουκουλωθείτε και αφήστε με να σας πω μια ιστορία. Ιανουαρίου του 1914. Στο σταθμό του τρένου Midway Park του Βόρειου Λονδίνου, ένας μικρός σε ηλικία διανομέας μπαίνει μέσα σε ένα τρένο για να παραδώσει ένα δέμα λίγους σταθμούς μετά. Το τρένο έχει ξεκινήσει λοιπόν και ο μικρός διανομέας αποφασίζει σε κάποια στιγμή να πάρει τα μάτια του από την εξωτερική θέα του τρένου και να κοιτάξει μέσα στο βαγόνι, όταν του κέντρισε το ενδιαφέρον κάτι που υπήρχε κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Εκείνος σηκώθηκε και πήγε να δει πιο κοντά περί τίνος πρόκειται και σοκαρισμένος είδε πως πρόκειται για ένα παιδικό χέρι. Έντρομος ο πιτσιρικάς λοιπόν προσπαθεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον κάποιου ελεγκτή, όμως χωρίς επιτυχία, ώσπου κάποια στιγμή το τρένο φτάνει στον επόμενο σταθμό, εκείνος βγαίνει έξω τρέχοντας και χάνεται στα στενά προσπαθώντας να ηρεμήσει από το σοκ. Μόλις ο μικρός ηρεμεί μετά από λίγα λεπτά, επιστρέφει στο σταθμό και μιλάει στο σταθμάρχη λέγοντάς του τα όσα είδε, και εκείνος με τη σειρά του δίνει εντολή να σταματήσουν το τρένο στον αμέσως επόμενο σταθμό. Οι υπάλληλοι του σταθμού, μόλις ακινητοποιείται το τρένο, βγάζουν έξω όλο τον κόσμο και πάνε να δούνε περί τίνος πρόκειται, και βρίσκουν κάτω από το κάθισμα ένα πτώμενος μικρού παιδιού 5 έως 6 ετών με μακριά ξανθά μαλλιά. Το πρόσωπό του είχε καλυφθεί όλο με αίμα, τα χείλη του ήταν μελανιασμένα και κάποια σημάδια στο λαιμό του πρόδιδαν ότι είχε στραγγαλιστεί με κάποιο είδους σκηνή. Όμως γιατί κάποιος να στραγγάλισε ένα μικρό παιδί και να το παράτησε μέσα σε ένα τρένο? Τι μπορεί να έκανε ένα παιδί μόλις 5 ετών? Ο επιθεωρητής William αναλαμβάνει την υπόθεση και προσπαθεί να βρει την αιτία του θανάτου του μικρού παιδιού που εικαζόταν ότι ήταν στραγγαλισμός. Εικασίες που επιβεβαιώθηκαν λίγο καιρό αργότερα από το γιατρό που εξέτασε το πτώμα. Οι αρχές δεν άργησαν να ταυτοποιήσουν το πτώμα του μικρού παιδιού, το οποίο τελικά άνοικε στον William Starchfield, γιο των John και Agnes Starchfield. Ο πατέρας του άτυχου αγοριού John Starchfield ήταν πολιτής εφημερίδων στο Tottenham και ήταν επίσης πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία λόγω μιας ηρωικής πράξης που είχε κάνει όταν ένας οπλισμένος Αρμένιος άνδρας είχε μπει μέσα σε ένα ξενοδοχείο και είχε προβολήσει εν ψυχρό μία γυναίκα, έναν άντρα αλλά και τον ίδιο τον John Starchfield. Στη δίκη που ακολούθησε για το συγκεκριμένο συμβάν, ο δικαστής επένεσε τον Starchfield όχι μόνο λεκτικά αλλά και χρηματικά, προσφέροντάς του το ποσό των 50 λιρών, που σήμερα αντιστοιχεί σε ένα ποσό περίπου στα 6.500 ευρώ. Ο John μεταξύ άλλων ήταν σε διάσταση με τη γυναίκα του για περίπου 5 μήνες και ο μικρός William έμενε με τη μητέρα του. Φτάνουμε στις 8 Ιανουαρίου λοιπόν, όπου η μητέρα του μικρού William, Agnes, τον στέλνει για ένα θέλημα στην πόλη. Ο μικρός έφυγε από το σπίτι του περίπου στη 1 η ώρα και δεν επέστρεψε ποτέ. Πάμε πίσω στην έρευνα της δολοφονίας, όπου ο ιατροδικαστής της υπόθεσης βγάζει πόρισμα πως η δολοφονία έγινε μεταξύ 2 και 3 το μεσημέρι και πως το πτώμα ήταν εκεί για πολλή ώρα μετά τη δολοφονία. Το δικαστήριο ανοίγει την υπόθεση στις 15 Ιανουαρίου του 1914 με μοναδικούς μάρτυρες, τον σταθμάρχη, τον ελεγκτή που έλεξε πρώτος το τρένο μετά την ανακάλυψη και φυσικά με τον μικρό διανομέα που ανακάλυψε το πτώμα.
Καθώς οι έρευνες συνεχίζονταν, δύο υπάλληλοι του σιδηροδρομικού σταθμού παραδίδουν ένα κομμάτι σκηνή που βρήκαν στις γραμμές του τρένου την ημέρα της δολοφονίας. Ο ιατροδικαστής είπε πως αυτό ήταν η αιτία του στραγγαλισμού του μικρού Βίλιαμ. Ένας τρίτος υπάλληλος κατέθεσε στις αρχές πως είδε στο τρένο των 2 και 4 έναν άντρα να είναι σκυμμένος πάνω από ένα μικρό κοριτσάκι με μακριά ξανθά μαλλιά. Οι αρχές αμέσως του έδειξαν μια φωτογραφία του μικρού Βίλιαμ και εκείνος είπε πως θα τον πέρδεψαν τα ξανθά μαλλιά και γι' αυτό νόμιζε πως ήταν κορίτσι αντί για αγόρι. Ένας οδηγός τρένου που βρισκόταν σε έναν επόμενο σταθμό δήλωσε στις αρχές πως είδε έναν άντρα μεταξύ 2,5 και 3 μέσα στο τρένο να είναι σκυμμένος και να κάνει κινήσεις σαν να δένει κάτι. Όμως η πιο σημαντική μάρτυρα από όλες ήταν μια κοπέλα εν ονόματι Clara Wood, η οποία δήλωσε στις αρχές πως περίπου στις 3 η ώρα το μεσημέρι είδε έναν άντρα να κρατάει από το χέρι ένα μικρό παιδί με μακριά ξανθά μαλλιά, το οποίο έτρωγε σταφυδόψωμο. Πολύ αόριστο θα έλεγε κάποιος, θα μπορούσε να ήταν ο οποιοσδήποτε και όχι ο μικρός Βίλιαμ, αν η νεκροψία του δεν έδειχνε πως μέσα στο στομάχι του υπήρχε μερικώς χωνεμένο φαγητό που μέσα είχε σταφύδι. Οι αρχές, όπως ήταν φυσικό, καλούν τους πάντες και τους βάζουν μέσα σε ένα δωμάτιο μαζί με την Clara Wood και την ρωτάνε εάν μπορεί να αναγνωρίσει τον άντρα που είδε εκείνο το μεσημέρι. Εκείνη απαντάει φυσικά και μπορώ και δείχνει κατευθείαν προς το μέρος του John Starchfield, δηλαδή του πατέρα του μικρού Βίλιαμ. «Εγώ», λέει ο Starchfield, «ναι, εσύ», του λέει η Clara, «είμαι σίγουρη». «Είναι ψέμα, είναι ένα μεγάλο ψέμα», φώναζε για πολλή ώρα ο πατέρας του μικρού Βίλιαμ. Ο ιατροδικαστής της υπόθεσης φυσικά δεν έβγαλε κάποιο συμπέρασμα από αυτήν τη μαρτυρία και είπε να συνεχιστούν οι έρευνες κανονικά. Όταν οι αρχές ρώτησαν τον πατέρα του μικρού Βίλιαμ πού βρισκόταν την ημέρα της δολοφονίας, εκείνος απάντησε πως βρισκόταν στο κρεβάτι του, στον ξενώνα τον οποίο νίκιαζε και πως είχε να δει το μικρό του γιο για ένα διάστημα περίπου 3 εβδομάδων. Μία μαρτυρία την οποία επιβεβαίωσαν 2 μάρτυρες, οι οποίοι έμεναν στον ίδιο ξενώνα με τον John Starchfield. Η υπόθεση έβγαζε σε αδιέξοδο για πολύ καιρό, μέχρι που ένας μάρτυρας εμφανίστηκε από το πουθενά. Ένας ταξιδιώτης έμπορος με το όνομα John White δηλώνει πως είδε έναν άντρα με ένα μικρό παιδί να βρίσκεται στο σταθμό του τρένου του Camden. Και ποια ήταν η αντίδραση του John White όταν οι αρχές τον ρώτησαν εάν μπορεί να αναγνωρίσει τον άντρα που είδε εκείνη την ημέρα? «Αυτός είναι», λέει, και δείχνει και αυτός γεμάτος σιγουριά τον John Starchfield. «Είναι ψέμα», φώναζε εκείνος, «ένα καταραμένο ψέμα». Και η κριτική επιτροπή αποφασίζει να φυλακίσει τον πατέρα του μικρού Βίλιαμ, John Starchfield, για την σκόπιμη δολοφονία του μικρού παιδιού. Η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει περάσει αρκετός καιρός κατά τον οποίο ο John Starchfield είναι φυλακισμένος και περιμένει να δικαστεί, περιμένει την τελική απόφαση. Όταν ένας εκ των μαρτύρων της υπόθεσης προσπαθεί να βάλει τέλος στη ζωή του και σύν της άλλης η πιο βασική, η σημαντικότερη μάρτυρας της υπόθεσης, Clara Wood, τώρα λέει πως δεν είναι σίγουρη πως ήταν όντως ο John Starchfield ο άντρας με το παιδί το οποίο είδε εκείνη την ημέρα και πως νόμιζε πως είναι αυτός με σιγουριά γιατί τον είχε δει σε μία εφημερίδα λόγω της ηρωικής πράξης που είχε κάνει στο παρελθόν. Συν της άλλης, όταν οι αρχές της έδειξαν μία φωτογραφία του μικρού Βίλιαμ, εκείνη δεν τον αναγνώρισε ποτέ. Ο δικαστής κατηγόρησε τον ιατροδικαστή της υπόθεσης για αντιεπαγγελματισμό, αφού όπως είπε παρουσίασε στο δικαστήριο μόνο τις δηλώσεις που έγιναν στην αστυνομία και όχι επίσημες καταθέσεις, όπως και το ότι δεν υπήρξαν περαιτέρω ανακρίσεις στους μάρτυρες. Ούτε αυτές οι καταθέσεις που έκαναν δεν διαβάστηκαν ποτέ πίσω στους μάρτυρες, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να διορθώσουν κάτι στη δήλωσή τους. Χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μια μεγάλη κοροϊδία και διέταξε την κριτική επιτροπή να βγάλει νέο πόρισμα για μη ενοχή του πατέρα του μικρού Βίλιαμ,
Τζον Στάρτσφιλντ. Ο Τζον δυστυχώς το 1916 έφυγε από τη ζωή. Ο πατέρας του μικρού Βίλιαμ, που ποτέ δεν σταμάτησε να φωνάζει για την αθωότητά του, τις τελευταίες του ώρες είπε: «Ποτέ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο, πόσο μάλλον στον ίδιο μου το γιο. Είμαι σίγουρος πως κάποιος φίλος του Αρμένου δράστη που τότε είχα ακινητοποιήσει και μπήκε στη φυλακή, σκότωσε τον μικρό μου γιο ως ένδειξη εκδίκησης». Αυτή λοιπόν ήταν η αληθινή ιστορία της δολοφονίας του μικρού Βίλιαμ Στάρτσφιλντ. Από εσάς θέλω να πάτε κάτω στα σχόλια και να μου γράψετε τον τίτλο της ταινίας που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με αυτήν την ιστορία, αλλά και τους πρωταγωνιστές που θα θέλατε να πρωταγωνιστήσουν σε αυτήν την ταινία. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.